Μεγάλες οι πιέσεις της ακρίβειας. Τώρα να συνδεθούμε με τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκο Κογιουμτσή. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαλαβελίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, η ακρίβεια θερίζει. Βλέπουμε και έρευνες όπως αυτή από το ΙΕΛΚΑ που λέει ότι το 75% των καταναλωτών αναβάλουν αγορές που πρέπει να κάνουν σε ρούχα, παπούτσια κτλ. Πώς μέσα σε αυτό το κλίμα το βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Κύριε Μαραβελίδη, πράγματι διανύουμε μια αρκετά δύσκολη χρονική περίοδο, ίσως και για πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταταλαιπωρηθεί ήδη από τη δεκαετή κρίση μετά την πανδημία και τώρα από την ακρίβεια και τα απόνερα της ρωσο-ουκρανικής σύραξης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και βεβαίως και η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, αλλά και η έρευνα που κάναμε σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας με την ΠΑΛΣ έδειξε αντίστοιχα ότι τα πράγματα είναι οριακά για πολλές επιχειρήσεις. Το 70% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν μπορεί να τα αποκριθεί ουσιαστικά έτσι στις πολλές υποχρεώσεις που έχει, και το 25% ουσιαστικά οφείλει αυτή τη στιγμή κάπου, έχει κάποια σημαντική υποχρέωση να εκπληρώσει και δεν μπορεί να την εκπληρώσει. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και η επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Βεβαίως, η οποία θα πρέπει να γίνει μέσα στον Ιούνιο. Εμείς ζητήσαμε από το αρμόδιο Υπουργείο αν δίνεται αυτή να μετατεθεί και να πάει μετά την τουριστική περίοδο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στη πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Δεν εισακουστήκαμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή, έχουμε έφια, έχουμε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν και έχουν φορτωθεί στις πλάτες μας από τις παλιές υποχρεώσεις που έχουμε. Δεν βγαίνει αυτή η συνταγή. Με την κίνηση που υπάρχει και την κατανάλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, που είναι καθαρά υποτονική, γιατί η ακρίβεια, κύριε Μαραβελίδη, που τρέχει με διψήφιο πια αριθμό, κατατρώει ουσιαστικά το διαθέσιμο της κατανάλωσης εισόδημα. Το καλάθι της νοικοκυράς έχει ελαφρύνει πολύ. Πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν μετά τις 20 μέρες. Όλα αυτά αντανακλούνται πού? Στην αγορά. Και η αγορά βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Λέγαμε όμως τους προηγούμενους μήνες μαζί εδώ στο Δελτίο ότι αν έρθει ο τουρισμός, ξεκινήσει η θερινή περίοδος, μπορεί να έχουμε μια νέα ροή εσόδων πάλι. Έτσι λέγαμε, και βεβαίως και αυτή τη στιγμή μετράμε αριθμούς. Έχουμε αφίξεις, έχουμε πάρα πολλές αφίξεις, φαίνεται αυτό και στους δρόμους τους τουριστικούς της Αθήνας, αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα υπάρχουν αφίξεις τουριστών. Αλλά φαίνεται ότι η ακρίβεια έχει αγγίξει και τους επισκέπτες μας και δεν μπορούν να ανταποκριθούν και αυτοί ουσιαστικά στο να μπορέσουν να καταναλώσουν, κυρίως από τα εμπορικά τουριστικά καταστήματα. Δηλαδή ο κόσμος έρχεται αλλά δεν ξοδεύει. Ακριβώς. Θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα κατάλημα Airbnb, σε ένα ταχυφαγείο, γιατί και τα εστιατόρια δεν δουλεύουν επαρκώς. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα πως μας έρθουν ποιοτικότεροι τουρίστες που μπορούν να εξοδεύουν ή κατά κεφαλή δαπάνη να αυξηθεί για να μπορούμε να έχουμε έσοδα. Γιατί θα μετράμε κεφάλια, αλλά στο τέλος κάνοντας τη σούμα, την οριζόντια γραμμή τέλος Οκτωβρίου, δυστυχώς δεν θα έχουμε τα αναμενόμενα έσοδα, αλλά και την αναμενόμενη κερδοφορία, κύριε Μαραβελή. Γιατί και πολλά ξενοδοχεία κλείσανε για τώρα από αρχές του χρόνου ή και τον προηγούμενο χρόνο με τιμές, τις τότε τιμές. Τώρα με το ρεύμα δύο φορές και τρεις φορές επάνω είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω κατά πόσον θα έχουν κερδοφορία και αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει συμφωνίες πολύ πιο νωρίς με πολύ μικρότερες τιμές. Τώρα δεν μπορούν να αλλάξουν τις τιμές, οπότε θα υποχρεωθούν να τηρήσουν τη συμφωνία και μπορεί στο τέλος να μπουν μέσα.
Και κυρίως αυτά τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα, τα πεντάστερα που λειτουργούν ως all inclusive. Καταλαβαίνετε, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν οι επιχειρηματίες πράγματι να ανταποκριθούν, γιατί οι συμφωνίες, όπως ανάγλυφα είπατε, έχουν κλειστεί πολύ καιρό πριν. Τα συμβόλαια αυτά δεν σπάνε γιατί έχουν ρήτρες. Άρα εκ των πραγμάτων θα έχουμε ουσιαστικά μια δυσκολία στην κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι ο τουρισμός, γιατί είναι η βαριά μας βιομηχανία, πρέπει να πάει καλά, γιατί θα δώσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας και κυρίαρχα στην απασχόληση. Εκεί ουσιαστικά ποντάρουμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Άρα περιμένουμε να έρθουν και οι τουρίστες και, που ξοδεύουν οι Αμερικανοί, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί, αλλά και τουρίστες που να έχουν πιο τα βαριά πορτοφόλια, που λένε, να έχουν πιο δυνατό budget, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και έσοδα από τον τουρισμό. Κύριε Κογιουμτσή, και με αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραβέλη.